Εσύ ακόμα πληκτρολογείς και κάνεις απομαγνητοφώνηση τους υπότιτλους. Ακόμη πατάς start και stop για να προλάβεις να ακούσεις και να γράψεις το κείμενό σου. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Ίσως επειδή δεν έχεις δει ακόμη αυτό το βίντεο. Φίλοι και φίλες, γεια σας! Ίσως η πιο βαρετή και χρονοβόρα διαδικασία στο YouTube είναι η δημιουργία και η προσθήκη υπότιτλων. Το να απομαγνητοφωνήσεις ένα βίντεο με κείμενο ομιλίας συχνά μας τρώει πάρα πολύ χρόνο και αρκετοί από εμάς βαριόμαστε να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο. Είναι όμως αναγκαίο, μιας και το YouTube απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Πολλές οι ξένες γλώσσες και είναι προς συμφέρον μας ο κάθε χρήστης να μπορεί να καταλαβαίνει τι λέμε στο βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω πώς τοποθετώ εγώ τους δικούς μου υπότιτλους στα βίντεο μου, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσω σχεδόν τίποτα. Αυτό θα το καταφέρω με τη βοήθεια της τεχνολογίας και συγκεκριμένα με τη βοήθεια της Google. Αυτό που θα χρειαστώ είναι το κινητό μου τηλέφωνο και το κομπιούτερ μου. Πάμε στο βίντεο και θα σας δείξω. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να εγκαταστήσουμε το Keep. Το Keep είναι μια υπηρεσία της Google δωρεάν. Δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή ή αν έχετε Gmail αυτομάτως συνδέεστε από οπουδήποτε στον κόσμο και ό,τι γράψετε μέσα στο Keep μπορείτε να το δείτε και από τον υπολογιστή σας και από το κινητό σας και από οπουδήποτε συνδεθείτε. Για να δείτε τι εννοώ, πάω στον υπολογιστή, κρατάω μία σημείωση στο Keep, το κείμενο που βλέπετε, και πάω τώρα στο κινητό να το αναζητήσω να δούμε αν έχει εμφανιστεί. Εδώ είναι το κείμενο λοιπόν. Το πατάω και ανοίγει η καρτέλα που βλέπετε. Στη συνέχεια πιάνω το κινητό μου και το τοποθετώ κοντά στο ηχείο του υπολογιστή. Μεταβαίνω στο κανάλι μου στο YouTube και ψάχνω να βρω σε ποιο βίντεο θα βάλω υπότιτλους. Πάω στους υπότιτλους και μεταβαίνω στην προσθήκη στα ελληνικά. Ας βάλω να παίξει να δω από πού ξεκινάει η φωνή. Φίλοι και φίλες, γεια σας! Από αυτό το σημείο λοιπόν, πάω τώρα στο κινητό μου και πατάω το συν. Ανοίγει η καρτέλα με τις επιλογές. Από αυτές τις επιλογές εγώ θα χρησιμοποιήσω μόνο την εγγραφή. Τώρα θα πατήσω εγγραφή από το κινητό μου και αμέσως τον player από το YouTube για να παίξει. Δείτε τι θα συμβεί. Φίλοι και φίλες, γεια σας! Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να δημιουργήσετε ένα εφέ στιγμιότυπου φωτογραφικής μηχανής. Κάτι σαν αυτό. Κάνω μια μικρή παύση για να προλάβει η Google να αποθηκεύσει το κείμενό μου και συνεχίζω να ψάχνω από το player από πού ξεκινάει η επόμενη ομιλία. Ας πάμε να... Βάζω την κεφαλή αναπαραγωγής του YouTube στην έναρξη της ομιλίας, πάω στο κινητό, πατάω πάλι το συν, εγγραφή και αμέσως μετά το player για να παίξει το ηχητικό απόσπασμα. Ας πάμε να δούμε πώς γίνεται. Πάω τώρα στον υπολογιστή, εκεί που έχω συνδέσει το Keep και βλέπω το κείμενο που μόλις έγραψα από το κινητό μου. Αν δείτε εδώ παρακάτω υπάρχουν αποθηκευμένα και τα ηχητικά αρχεία που κράτησε το Keep για μας, αλλά σε αυτό το βίντεο δεν μας ενδιαφέρουν. Επιλέγω και κάνω αντιγραφή στο πρώτο κείμενο που θέλω. Πάω στο κανάλι μου στο YouTube και επιλέγω πληκτρολόγηση μη αυτόματα. Από την κυματομορφή καταλαβαίνω ότι από εδώ ξεκινάει η ομιλία, οπότε σέρνω την μπλε μπάρα ακριβώς στην αρχή και κάνω επικόλυση του κειμένου.
Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Κάνω κάποιες μικρές διορθώσεις αν θέλω. Βάζω κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, βάζω κάποιο κόμμα, κάποιες τελείες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν κάθομαι να γράφω όλο το κείμενο με το πληκτρολόγιο. Όταν έχουμε πολλή ώρα κενό χωρίς ομιλία, αφήνουμε το player να παίξει και μόλις ξεκινήσει η ομιλία, πατάμε το συν για να προσθέσουμε υπότιτλο. Στη συνέχεια, στο τέλος της ομιλίας, πατάμε ξανά το συν. Έτσι έχουμε δύο ελεύθερα πεδία. Το κενό και αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε. Σβήνουμε λοιπόν το κενό και στη θέση του, πολύ κοντά στην ομιλία, έχουμε τον υπότιτλο στη σωστή θέση. Με Ctrl V κάνουμε επικόλυση. Ας πάμε να δούμε πώς γίνεται. Πατάμε δημοσίευση. Καλό είναι όταν εργάζεστε πολλή ώρα και έχετε ανοιχτό το project των υπότιτλων να κάνετε τακτικά δημοσίευση, διότι μου έχει τύχει να έχει κοπεί το ρεύμα και να χάσω όλη την εργασία μου. Πάω ξανά, κάνω επεξεργασία και αυτή τη φορά θέλω να τους κατεβάσω στον υπολογιστή μου. Μου έχει συμβεί να μου κλειδώσουν το κανάλι μου στο YouTube και ενώ είχα όλα τα βίντεο, δεν θα μπορούσα ποτέ να ξαναγράψω τους υπότιτλους. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε backup τους υπότιτλους, να τους έχουμε για μελλοντική χρήση. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με το YouTube. Έτσι λοιπόν, κάνω λήψη των υπότιτλων. Τώρα μπορώ πολύ εύκολα, εάν τους διαγράψω, να τους ξαναφορτώσω. Και έτσι ακριβώς έγινε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αφού έχω προσθέσει τους ελληνικούς υπότιτλους, μπορώ να κάνω αυτόματη μετάφραση σε όσες γλώσσες θέλω. Τώρα, ο κάθε χρήστης, όταν πάει στους υπότιτλους, θα βλέπει και τους δύο που έχουμε προσθέσει. Αγγλικά και ελληνικά. Όμως, τώρα είναι διαθέσιμη και η αυτόματη μετάφραση. Έτσι λοιπόν, όλες οι γλώσσες είναι διαθέσιμες σε κάθε χρήστη. Αυτό ήταν το βίντεό μας για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησα και να σας άνοιξα νέους δρόμους για την δημιουργία και προσθήκη των υπότιτλων. Δεν θα σας παροτρύνω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Αυτή είναι μια επιλογή δική σας. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας!